Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Αυτοσχεδιάζοντας σε μια εκπομπή η οποία αφορά στη γνώση, στα βιβλία, θα προσπαθήσουμε μέσα σε έναν πολύ μικρό χρόνο, 10-15 λεπτών, να εκφράσουμε τη δική μας άποψη, τη διαμαρτυρία μας και το παραπονό μας. Για ποιο λόγο? Για το βιβλίο. Το βιβλίο στην Ελλάδα δεν είναι στο ύψος που θα έπρεπε να ήταν. Είχα την τύχη να ταξιδέψω σε πολλές χώρες, καμιά 25 και στον τρίτο κόσμο και στον υποτιθέμενα πολιτισμένο δυτικό κόσμο και στην Αμερική. Το βιβλίο έξω, Παρίσι, Αγγλία, όπου έζησα ή πέρασα από εκεί, έβλεπα τον κόσμο στο μετρό, στο λεωφορείο, στο πάρκο με ένα βιβλίο στο χέρι. Ακόμη και αν είναι ένα σταυρόλεξο. Εδώ στην Ελλάδα το βιβλίο είναι υποβαθμισμένο. Έτσι λοιπόν εμείς, κάποιοι φίλοι που έχουμε συγκεντρώσει βιβλία τα οποία είναι μετριώνται σε χιλιάδες, εγώ προσωπικά έχω 25 με 30 χιλιάδες βιβλία τα οποία κάποια στιγμή δεν ξέρω τι θα τα κάνω, γιατί τα λυπάμαι να τα δώσω για πολτό, τα λυπάμαι να τα πουλήσω, τα λυπάμαι να τα έχω μέσα στα υπόγεια και σε κούτες. Δεν έχω άνθρωπο που να αγαπάει το βιβλίο τόσο όσο εγώ και όσο εμείς μια ομάδα ανθρώπων. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτές τις εκπομπές για το βιβλίο με τίτλο «Εμείς οι βιβλιόφιλοι». Ως υποενότητα λοιπόν στην εκπομπή μας, στο Περισκόπιο του Πολιτισμού, έχουμε κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα έχουμε αυτές τις εκπομπές. Αν πούμε για τον πλούτο των ανθρώπων, είναι δύο ειδών. Ο υλικός πλούτος και ο άειλος. Δυστυχώς αυτός ο υποτιθέμενα πολιτισμός μας του 20ου αιώνα, του 21ου και νωρίτερα είναι υλικός πολιτισμός. Δεν έχει να κάνει με το πνεύμα και με τον άειλο πλούτο που είναι η γνώση, που είναι η αξιοπρέπεια, είναι όλες οι αξίες ζωής. Το βιβλίο λοιπόν που εμείς θέλουμε να προωθήσουμε είναι δύο ειδών. Το ένα είδος το οποίο αφορά σε θέματα υγείας και μάλιστα κατ' επιλογή μας στις εναλλακτικές μεθόδους θεραπείων, την αφάρμακη θεραπευτική αγωγή που δεν έχει παρενέργειες σε ένα πρώτο στάδιο και από τον υστέρων να χρειαστεί, βεβαίως δεν απορρίπτουμε την συμβατική ιατρική. Εκεί σε οξύες καταστάσεις η συμβατική ιατρική κάνει θαύματα ή σε χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται. Το ένα λοιπόν σκέλος, το ένα είδος βιβλίων τα οποία προωθούμε και θα προωθούμε έχουν να κάνουν με την υγεία και μάλιστα με τις εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας. Το άλλο είναι με πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά θέματα, ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό και με την διαδρομή του ανθρώπου επί τα βελτίω. Γιατί αυτό το οποίο καταγράφεται στην εποχή μας, τα πάντα πάνε επί τα δίνω. Κατηφορίζουμε. Δεν ανεβαίνουμε την κλίμακα του πολιτισμού, της γνώσης, της αξιοπρέπειας, μιας καλύτερης κοινωνίας. Κατεβαίνουμε όλο και πιο κάτω. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ας βγούμε από αυτό και να γυρίσουμε στα βιβλία. Έτσι λοιπόν, αρχής γενομένης σε θέματα υγείας είχαμε παρουσιάσει κάποια βιβλία, εκ των οποίων ζητήσατε και με μεγάλη ευχαρίστηση σας καθοδηγήσαμε για αυτό το βιβλίο της Άννας Κανέλου, το οποίο είχε παρέμβει και σε παλαιότερη εκπομπή μας ο γιος της Άννας, ο Αριστοτέλης Κανέλος. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε μέσα από πολλά χρόνια έρευνας, επισταμένης φροντίδας, προβλημάτων, θεραπείων και σιγά σιγά μαζεύτηκε τόσο υλικό που τελικά αποφάσισαν και πολύ καλά έκαναν, το εξέδωσαν σε βιβλίο. Βγήκε 2-3, δεν θυμάμαι πόσες εκδόσεις, εξαντλήθηκε και έχουν κάπου σε κάποια αποθήκη, πρέπει να έχει ακόμη νομίζω ο Αριστοτέλης από τα βιβλία αυτά, οδηγός διατροφικής θεραπείας Άννα Κανέλου. Τα τηλέφωνα που έχετε μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε για να μιλήσετε με τον Αριστοτέλη και να προμηθευτείτε αν το θέλετε, που θα πρέπει να το θέλετε, πάνω απ' όλα η υγεία μας. Εδώ πώς να μην διαμαρτυρηθούμε. Λέμε στην υγειά μας, λέμε γεια σου, λέμε πάνω απ' όλα η υγεία και τι κάνουμε για την υγεία μας, τίποτα ή σχεδόν τίποτα.
Και ό,τι κάνουμε είναι εναντίον μας. Προσέξτε αυτό που θα σας πω. Ό,τι τρώμε, ό,τι πίνουμε, ό,τι αναπνέουμε και οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής είναι εναντίον της υγείας μας. Και είναι ένα πράγμα το ότι προσπαθούμε αλλά δεν τα καταφέρνουμε και είναι ένα άλλο πράγμα ότι δεν προσπαθούμε. Σκεφτείτε ότι δίνετε εσείς και ο περισσότερος κόσμος περισσότερο χρόνο και φροντίδα στο αυτοκίνητό σας, πηγαίνετε για σέρβις για να είναι ασφαλές το αυτοκίνητό σας. Μα ο οργανισμός ο καημένος δεν πρέπει να είναι ασφαλής. Έχει βέβαια την αυτοθεραπεία, έχει την αυτοάμυνα, έχει δικούς του μηχανισμούς ο οργανισμός μας, αλλά όμως όταν καταχρώμεθα της ανοχής του, τότε βγαίνουν οι αρρώστιες και λέμε πω πω τι πάθαμε. Λοιπόν, προτού να είναι αργά, σκεφτείτε για θέματα υγείας, όπως είπαμε, οδηγός διατροφικής θεραπείας, Άννα Κανέλου, τα μυστικά της φύσης για υγεία και ομορφιά. Ένα δεύτερο βιβλίο, αυτό είναι αυτοέκδοση, δεν είναι από εκδοτικό οίκο, το εξέδωσαν η Άννα με το γιο της και κάποιους φίλους κτλ. Ένα άλλο βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με την διαλυματική νηστεία και την αποφυγή των νόσων, το έχει γράψει ο Δημήτρης Κουρέτας, Νίκος Γκουτζουρέλας και Φώτης Τέκος, εκδόσεις Αρμός. Προσέξτε, αυτό το βιβλίο είναι ένα μικρό βιβλίο, 100-150 σελίδων νομίζω, το οποίο όμως είναι ένας θησαυρός. Μιλάει για την θεραπευτική νηστεία, την οποία βεβαίως δεν είναι ο καθένας άντε νηστεύω και ό,τι βγει. Όχι, χρειάζεται μία μέθοδος, μία φροντίδα η οποία έχει την επιστημονική βάση της και θα πρέπει να το προσέξετε. Εκδόσεις Αρμός, μπορείτε να πάτε να το αγοράσετε, είναι κάπου στην, πώς λέγεται εκείνη η οδός, Μαυροκορδάτου. Στη Μαυροκορδάτου, πίσω από το ξενοδοχείο Τιτάνια, μπορείτε να πάτε κατευθείαν. Εμείς εδώ δεν κάνουμε εμπόριο, αγαπάμε το βιβλίο και μιλάμε για το βιβλίο, για τη γνώση. Επίσης ένα άλλο βιβλίο σε εκδόσεις Πατάκη, το έχουμε ξαναβγάλει και αυτό, αλλά ζητήσατε λεπτομέρειες και το ξαναβγάζουμε τώρα γιατί δεν έχουν αρχίσει αυτές οι εκπομπές για το βιβλίο, δεν είναι στην πλήρη τους ανάπτυξη. Είναι ένας αυτοσχεδιασμός τον οποίον κάνω εγώ μέχρι να μπορέσει να οριμάσει αυτή η εκπομπή και να έχουμε επιλεγμένα βιβλία, να έχουμε συγγραφείς νέους, γιατί αυτός είναι ο σκοπός αυτών των εκπομπών. Δηλαδή να αναδεικνύουμε νέους συγγραφείς οι οποίοι είναι παραμελημένοι και παραπεταμένοι και περιφρονημένοι από το σύστημα και επίσης να αναδεικνύουμε νέες εκδόσεις. Έχουμε ακόμη 4-5 λεπτά, εκ των οποίων των νέων εκδόσεων εμείς θα επιλέγουμε αυτά που μας ενδιαφέρουν σε κατεύθυνση πολιτικοκοινωνικής φροντίδας και προβληματισμού και για την υγεία μας. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι εκδόσεις Πατάκη, Φυσική Θεραπεία, ο ιατρικός οδηγός της σύγχρονης φυσικοπαθητικής επιστήμης. Μέσα υπάρχει και εδώ ένα κεφάλαιο για την νηστεία. Όταν ο οργανισμός μας δεν τρώει, δεν παίρνει μέσα του στοιχεία, είναι σαν ένα εργοστάσιο το οποίο βρίσκεται σε αδράνεια και κάποιοι μέσα καθαρίζουν και τακτοποιούν θέματα του εργοστασίου. Αυτό κάνει ο οργανισμός μας όταν δεν έχει να επιτελέσει εργασίες διατροφής, αφομοίωσης κτλ. Να πω εδώ ότι ο οργανισμός μας με την τροφή κάνει δύο πράγματα, όχι ένα. Δεν είναι ότι μας στρέφει μόνο, θεραπεύει και τα κατεστραμμένα κύτταρα τα οποία εμείς καταστρέψαμε με το τσιγάρο, με το πιωτό, με το στρες, κυρίως με το στρες, στενοχώριες όλα αυτά. Επομένως, τη νύχτα όταν εμείς κοιμόμαστε, ένα άλλο σύστημα το οποίο λειτουργεί αφεαυτού του, αυτόνομο, στην υποσυνείδητη διάσταση του σώματός μας, χωρίς τη βούλησή μας δηλαδή εννοώ, τότε τι γίνεται, οι τροφές οι οποίες έχουν τεμπαχιστεί, έχουν απομονωθεί τα στοιχεία που εμπεριέχονται μέσα σε μία τροφή, χρησιμοποιούνται αφενός μεν για να θρέψουν τα κύτταρα και αφετέρου για να τα διορθώσουν. Γι' αυτό λένε ότι μετά από τις 8 το βράδυ δεν πρέπει να τρώμε, γιατί έχουμε πει και το παράδειγμα αυτό, σαν κάποιος να χτίζει και την ώρα που χτίζει να του πηγαίνουμε και άλλα υλικά και δεν τελειώνει το χτίσιμο, ενώ θα πρέπει να ανεβάσει τα υλικά στη σκαλοσιά, θα πρέπει να κάνει καθαρισμό κτλ. Ο οργανισμός μας δηλαδή έχει τρεις βάρδιες. Έχει όταν μαζεύει τα υλικά, την τροφή δηλαδή, από τις 12
κυρίως. Τώρα λένε μερικοί ότι το πρωί πρέπει να πάρουμε δύναμη, υπάρχουν διαφορετικές οπτικές επάνω στο θέμα. Εγώ τουλάχιστον και πολλοί κόσμοι το πρωί δεν τρώμε τίποτα, κάποιοι άνθρωποι. Γιατί δεν το θέλουμε. Ο οργανισμός από μόνος του μας δείχνει το δρόμο. Δηλαδή δεν έχουμε την ανάγκη να φάμε. Εγώ σηκώνομαι το πρωί ένα ποτήρι νερό, ίσως και με λίγο λεμόνι μέσα κτλ. Άντε ένα καφέ αργότερα και από τις 12 αρχίζουμε να τρώμε. Έτσι λοιπόν 12 μέχρι 8 το βράδυ ο οργανισμός συγκεντρώνει τα υλικά του χτίστη. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις, είναι 4, μέχρι τις 4 το πρωί ο οργανισμός ό,τι έχει πάρει, γι' αυτό δεν πρέπει να τρώμε μετά τις 8, ό,τι έχει πάρει ως υλικά, ως τροφές, τα διαλύει, τα τεμαχίζει, τα απομονώνει στα συστατικά του στοιχεία, βιταμίνες, συχνοστοιχεία κτλ. Και αρχίζει να θρέφει τα κύτταρα και να τα διορθώνει. Και από το πρωί τις 4 η ώρα μέχρι το μεσημέρι τις 12 ο οργανισμός αυτοκαθάρεται. Λοιπόν, δεν είναι ότι παριστάνω το γιατρό για όνομα του Θεού, μην με παρεξηγήσει κανείς, απλά είναι από δική μου ανάγκη και επιθυμία να μαθαίνω τα της υγείας μου και της οικογένειάς μου και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να μεταδίδουμε αυτά τα λίγα που έχουμε μάθει και στους άλλους. Επίσης η Άννα Κανέλου έχει εκδώσει και αυτό το βιβλίο, το ιστορικό της οικολογίας στην Ελλάδα, με μαρτυρίες θεραπευμένων με αφάρμα και φυσική θεραπεία. Έτσι είναι από το 2009 και αυτό υπάρχει από τον Αριστοτέλη Κανέλο. Άννα Κανέλου λοιπόν, το ιστορικό της οικολογίας στην Ελλάδα, μαρτυρίες θεραπευμένων με αφάρμα και φυσική θεραπεία. Παρακολουθήστε λοιπόν, τελειώσαμε με αυτά τα βιβλία τα οποία είναι τα ίδια τα οποία έχουμε, για τα οποία έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Παρακολουθήστε τις εκπομπές στο Extra Channel κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα το βράδυ και θα έχουμε και κάποια εκπομπή εκτενέστερη στο διαδίκτυο μόνο για τα βιβλία με καλεσμένους, με προσκεκλημένους νέους συγγραφείς, με εκδότες και ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τα βιβλία. Επίσης, προτιθέμεθα, μάλλον δεν είναι πρόθεση, είναι απόφαση να δημιουργήσουμε την κοινωνική βιβλιοθήκη. Αναζητάμε χώρο, στο κέντρο να είναι προσβάσιμο, προσβάσιμος ο χώρος, που θα βάλουμε 50-100 χιλιάδες βιβλία, γιατί είμαστε πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουμε πολλά βιβλία και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο. Τα πονάμε, δεν είναι για πούλημα, δεν είναι για πολτό, και δεν είναι για να τα πετάμε στους δρόμους. Είναι πόνος ψυχής να βλέπει κανείς πεταμένα βιβλία στους δρόμους. Λοιπόν, κοινωνική βιβλιοθήκη και η εκπομπή αυτή, η οποία είναι στο ξεκίνημά της ουσιαστικά, με τίτλο «Εμείς οι βιβλιόφιλοι». Να είστε πάντα καλά και τα τηλέφωνα στην οθόνη σας, τα βλέπετε, πάρτε επαφή μαζί μου για να δούμε πώς μπορούμε να συνδράμουμε, να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του βιβλίου, του καλού βιβλίου, των καλών συγγραφέων, και στις νέες εκδόσεις να μαθαίνουμε ποιες εκδόσεις βγαίνουν στην Ελλάδα κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Σαν ένα δέντρο δυνατό που καμαρώνει μοιάζεις Ελλάδα μου στις γη στο μεσημέρι και δε σε νοιάζει η βροχή που δυναμώνει γιατί σε λίγο θα μυρίσει καλοκαίρι. Πόσοι δε θέλησαν να κόψουν τα κλαδιά σου μα κόβουν ένα και ευθύς άλλο φυτρώνει. Μα μη φοβάσαι όσο έχεις τα παιδιά σου, το ίδιο δέντρο δυνατό θα καμαρώνει.
σαν ένα δέντρο δυνατό που καμαρώνει. Μοιάζεις Ελλάδα μου στις γη στο μεσημέρι και δε σε νοιάζει πολλο κάποιος το πληγώνει, γιατί ο Θεός θα σε κρατάει απ' το χέρι. Τον ήλιο που κερδίσαμε κάποιοι τον θάμουν, μα κάθε μέρα όμως πάλι ξημερώνει. Κι όσο υπάρχουνε παιδιά που μόνα σκάβουν, το ίδιο δέντρο δυνατό θα καμαρώνει. Το ίδιο δέντρο δυνατό θα καμαρώνει. Το ίδιο δέντρο δυνατό θα καμαρώνει. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παρακολουθήσατε ήταν προσφορά από την εκπομπή «Στο περισκόπιο του πολιτισμού» του Γιάννη Διαβάτη.